Είμαστε στην Αγιάσο, σε ένα γραφικό. Διατηρητέο οικισμό στα ορεινά της Λέσβου. Γιατί πιο ωραίο χωριό και γραφικό. Που παράει πολλά φρούτα, από τα κεράσια μέχρι τα κάστανα παράει. Λοιπόν, παρόλο ότι είναι βουνό. Βουνό, ορεινό είναι και πια τα φρούτα γίνονται. Α, φρούτα όχι... Λαχανικά και τέτοια. Γιατί ντομάτες δεν έχουμε. Ναι, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο χωριό. Η Παναγιά της Αγιάσου είναι πάνω από εδώ πάνω. Αριστερά 100 μέτρα είναι. Ευχαριστώ. Και πιο πάνω γοιά. Για να φτάσει στην άκρη του χωριού είναι 1 χιλιόμετρο από εδώ. Ναι. Είναι μεγάλο χωριό. Είναι ανηφόρα και καλά να είναι. Παλιά είμαστε 9 να κάνουμε μια ρεπτισούλα. Πόσο ήσασταν παλιά? 9 χιλιάδες. Με ηλικία την ισχύμπτα ζαμάνια μου δηλαδή πολεμή. Και τώρα πόσοι είναι? 2,5 μόνο. Να είστε καλά να κρατάτε θερμοπύλες εδώ. Πολύ μίλα η Αγιάσος, ε. Και είναι πυρές. Και είναι και διαφορετική. Τι μόδα είναι, τι μάρκα είναι αυτά. Τα τέτοια τα γεσό αυτά. Σαν τα golden δηλαδή. Ναι, τότε τα λέγουμε ιταλικά. Καλβαδάκι, κύριε, ορίστε. Πώς το λέτε εσείς αυτό το γλυκό? Καλβαδάκι, το παραδοσιακό μας γλυκό. Πταρέλια. Πταρέλι. Είναι κάτι το τοπικό μας. Άρα, να γνάψουμε ένα κεράκι εδώ στην Παναγίτσα πρώτα και θα κατέβουμε.
για το βοζάκι του. Γιατί είναι λιβανιστήρι, πού το κατάλαβες? Γεια σου, τέλε γεια σου. Ρενάκι. Γεια σου. Τέλε γεια σου. Μαμά, αυτό το σταμάτα ξεκίνα, αυτό το σταμάτα ξεκίνα, είναι που με κουράζει. Αυτό μπορεί να ξαναβάλει το λάδι. Ξέρω, ξέρω τι είναι, να μου τελειώνει τώρα. Αυτή ήταν η Αγιάσος. Ένα ορεινό χωριό, γραφικότατο, μέσα στα πεύκα. Και στα καρποφόρα δέντρα, μιλιές, καστανιές, καρυδιές,